Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και όπως μπορείτε να δείτε μπροστά μου έχω το νέο Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Είναι το ένα από τα δύο νέα foldables της Samsung, το οποίο ήρθε στην ελληνική αγορά. Το άλλο φυσικά είναι το Fold 3 5G, το οποίο το έχουμε και αυτό στην διάθεσή μας από την Samsung Ελλάδος. Είχαμε και τις δύο συσκευές λοιπόν για δοκιμή και για να σας πούμε την άποψή μας για αυτές, αλλά θα το δείτε σε άλλο βίντεο. Εδώ θα εστιάσουμε στο Flip 3, τη συσκευαστία του οποίου θα βρείτε μόνο το καλώδιο USB Type-C για τη φόρτιση και μεταφορά των δεδομένων. Και πάμε να δούμε την συσκευή καθ' αυτή, η οποία επαναφέρει στη ζωή μας τα clamshells, τα αγαπημένα μας κινητά με πορτάκι. Όσοι παλιότεροι τα έχετε βιώσει, έχετε συμβιώσει με κάποιο και αυτή την πολύ ωραία αίσθηση του να κλείνεις το κινητό κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι παχύ όταν είναι διπλωμένο στα 16 με 17 χιλιοστά, ανάλογα σε ποιο σημείο το κοιτάτε. Βλέπετε εδώ είναι λίγο πιο παχύ, κοντά στο μηχανισμό αναδίπλωσης. Μεταλλικό πλαίσιο βέβαια, πάρα πολύ ποιοτικό στην αφή και στην όψη. Έχουμε αυτό το cream μοντέλο στη διάθεσή μας, διαθέσιμο σε πολλά χρώματα για να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει, καθώς έχει δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση στο design και την εμφάνιση. Είναι ένα πολύ stylish τηλέφωνο, το οποίο σίγουρα κλέβει τις εντυπώσεις και τα βλέμματα όπου και αν βρεθείτε, ειδικά μόλις κάνετε αυτή την κίνηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το προσέξει κάποιος και να τραβήξει την προσοχή του. Για να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε βέβαια χωρίς να το ανοίγετε διαρκώς, έχει και αυτή την εξωτερική AMOLED οθόνη, θα πούμε περισσότερα για αυτήν σε λίγο. 183 γραμμάρια βάρους, όχι πολύ βαρύ λοιπόν, πιο ελαφρύ από τα περισσότερα τυπικά high-end smartphones. Το πάχος το είπαμε. Ξεδιπλωμένο το πάχος είναι μόλις 6,9 χιλιοστά και οι διαστάσεις του όταν είναι διπλωμένο είναι πολύ μικρές, 86x72 χιλιοστά. Χωράει παντού, χωράει στην τσέπη του παντελονιού σας, στο τσαντάκι σας, στην τσάντα σας, στο τσεπάκι του πουκαμίσου, όπου μπορείτε να φανταστείτε χωράει με πολύ μεγάλη άνεση, το βλέπετε και σε σύγκριση με το χέρι μου. Εδώ έχουμε και την διπλή κάμερα στο πίσω μέρος, η οποία είναι σχεδόν ένα με την πλάτη και προστατεύεται από αυτό το κοινό πολύ clear κρύσταλλο της οθόνης, το flash είναι ακριβώς από κάτω. IPX8 προστασία απέναντι στο νερό, μη φοβάστε τίποτα, αλλά προσοχή στη σκόνη καθώς δεν είναι προστατευμένο απέναντι σε αυτήν. Ανοίγοντας λοιπόν την συσκευή, ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται εδώ στο πλάι. Ανοίγεται μπροστά μας η Foldable Dynamic AMOLED 2X οθόνη των 6,7 ιντσών με μεγάλο aspect ratio, 120Hz refresh rate, ταχύτατη, Gorilla Glass Victus καλύπτει αυτές τις πλευρές συσκευής. Φυσικά δεν μπορούσε να μπει κρύσταλλο σε αυτήν την οθόνη καθώς είναι αναδιπλούμενη, αλλά προστατεύεται και αυτή με ένα ειδικό film, όπως αναμένεται. Ανάλυση Full HD+, 1080x2640 pixels, ενώ η μικρή οθόνη, η δευτερεύουσα, είναι Super AMOLED, σχεδόν 2 ίντσες η διαγώνιός της και 260x512 pixels. Μπορεί να σας πει την ώρα, την ημερομηνία, πληροφορίες, τα notifications. Μπορείτε να παίξετε εδώ, έχει διάφορα ρολόγια που μπορείτε να αλλάξετε για να ταιριάζει και με το watch face, το smartwatch σας για παράδειγμα. Και μπορείτε να βάλετε πολλά widgets εδώ. Εδώ βλέπετε τα notifications. Μπορείτε να αναπαράγετε μουσική, μπορείτε να βάλετε το ξυπνητήρι σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το voice recorder, open phone to continue, μπορείτε να ξεκινήσετε το timer, έχει κάποια widgets λοιπόν. Εδώ μπορείτε να προσθέσετε άλλα widgets όπως το καιρό, το πρόγραμμα της ημέρας σας, τα βήματα που έχετε κάνει μέσω του Samsung Health. Γενικότερα λοιπόν έχει λειτουργικότητα αυτή η οθόνη, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη με βάση και το μέγεθός της φυσικά. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει περισσότερο η εσωτερική, η οποία, να δούμε εδώ σε λευκό background, θα καταλάβετε καλύτερα. Εδώ βλέπετε το σημείο στο οποίο αναδιπλώνεται. Δεν είναι ορατό καθόλου όταν την κοιτάτε την οθόνη έτσι κάθετα από εμπρός. Γίνεται ορατό υπογωνία και πολύ ελαφρώς αισθητό με το χέρι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ενοχλεί. Και ουσιαστικά αυτό που σας προσφέρει το Flip είναι να αξιοποιήσετε το split screen mode του, να έχετε μία εφαρμογή πάνω και μία κάτω, το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό σε πολλές περιπτώσεις. Μπορείτε να ανοίξετε εφαρμογές σε pop-up παράθυρο στο κέντρο της οθόνης ή μπορείτε να ανοίξετε μία εφαρμογή για παράδειγμα σε full screen mode και
να τη χρησιμοποιήσετε, αν και η εφαρμογή το υποστηρίζει και είναι φτιαγμένη κατά αυτόν τον τρόπο, με ευκολία επί τραπέζια, ή μπορείτε να ανοίξετε μία εφαρμογή και μετά από πάνω της να ανοίξετε μια άλλη εφαρμογή με άνεση όπου θέλετε. Οπότε να έχετε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα, μία στο πάνω μέρος της οθόνης και μία στο κάτω. Μπορείτε για παράδειγμα να κρατάτε σημειώσεις στο κάτω μέρος ενώ πάνω κάνετε μία βίντεο κλίση. Η selfie κάμερα είναι εδώ διαθέσιμη στη μέσα οθόνη, μία κάμερα των 10 megapixels με δυνατότητα λήψης 4K βίντεο και HDR. Μπορείτε να ανοίξετε την gallery και για παράδειγμα, για να δείτε πώς ακριβώς λειτουργεί, μπορείτε να βλέπετε τι τραβάτε, την προεπισκόπηση και από κάτω να έχετε τις διάφορες ρυθμίσεις ή να έχετε την gallery και να παίζετε, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες εδώ. Γενικά προσφέρει αρκετές δυνατότητες η συσκευή. Η κύρια κάμερα στο πίσω μέρος είναι dual με αισθητήρες 12 και 12 megapixels, μία wide, μία ultra wide, dual pixel phase detection autofocus, optical image stabilization, δυνατότητα λήψης 4K βίντεο στα 60fps και 1080p στα 240fps, αλλά και 720p ultra slow motion στα 960fps, HDR10+. Στέρεο ηχεία tuned by AKG, πλήρης δυνατότητας συνδεσιμότητας. Το Snapdragon 888 5G chipset είναι αυτό που αναλαμβάνει τις επιδόσεις, το κομμάτι των επιδόσεων, το να τρέξει τις εφαρμογές. Φυσικά είναι και μια πολύ απολαυστική οθόνη σε widescreen mode. 128 ή 256GB μη επεκτάσιμου UFS 3.1 αποθηκευτικού χώρου και 8GB RAM, που είναι αρκετά για το συγκεκριμένο μοντέλο σαν συνδυασμός hardware για να προσφέρουν τις επιδόσεις που χρειάζεται ο απαιτητικός χρήστης. Φυσικά συνδυάζεται εξαιρετικά και με Galaxy Watch ή με Galaxy Buds ή με ό,τι άλλο θέλετε. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κατά αυτόν τον τρόπο. Μπορείτε να δείτε και μια προεπισκόπηση της κάμερας, να τραβήξετε λοιπόν selfie με την κύρια κάμερα αν το θέλετε, που επίσης είναι αρκετά χρήσιμο. Εδώ μπορείτε να δείτε λοιπόν και το preview της selfie κάμερας στην εξωτερική οθόνη. Μπορείτε λοιπόν να τραβήξετε selfie με την πολύ καλύτερη dual κάμερα που βρίσκεται σε αυτή την πλευρά αντί για αυτήν. Και το σημαντικό. Και όσον αφορά την αυτονομία, μπαταρία 3300 mAh χωρητικότητας, fast charging 15W, ασύρματη φόρτιση 10W και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση 4,5W για το Samsung Galaxy Z Flip 3, το οποίο είναι πάνω απ' όλα ένα πολύ eye-catching τηλέφωνο, ένα smartphone που σίγουρα τραβάει τα βλέμματα, που προκαλεί εντυπώσεις όπου και αν βρεθείτε και σε άλλα χρώματα αλλά και στο συγκεκριμένο, γιατί αυτό το χαρακτηριστικό του είναι η δυνατότητα αναδίπλωσης και γενικότερα απευθύνεται σε όσους τους αρέσει το compact τηλέφωνο αλλά δεν θέλουν να χάσουν αυτήν τη λειτουργικότητα που προσφέρει μία μεγάλη οθόνη και τις δυνατότητες παραγωγικότητας αυτής. Και το σημαντικό είναι ότι διαρκώς αναβαθμίζονται οι εφαρμογές που μπορούν να τρέξουν καλύτερα, πιο αποδοτικά σε folded mode, σε αυτήν την γωνία των 90 μοιρών ή λίγο λιγότερων, που είναι ιδανική για επιτραπέζια χρήση και χωρίς να χρειάζεται τρίποδο, χωρίς να χρειάζεται βάση τίποτα, μπορείτε να το αφήσετε εδώ, να βλέπετε τα βίντεό σας, να κάνετε τις βίντεο κλίσεις σας πάρα πολύ άνετα. Είναι ένα πολύ ικανό smartphone. Αυτό είναι το Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο smartphone και τεχνολογία.